Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Το καλημερούδια το είπα λίγο πιο χαμηλόφωνο αυτή τη φορά, γιατί νομίζω στο τελευταίο βίντεο σας έχω πάρει τα αυτιά, σας έχω κουφάνει με τον τρόπο που λέω το καλημερούδια. Βέβαια νομίζω ότι σας φτιάχνω και τη διάθεση, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά, θέλω να μου γράφετε πώς είστε. Ελπίζω ο μήνας να πέρασε όμορφα, να κύλησε όμορφα, να κύλησε υπέροχα. Και να συνεχίσει έτσι ο χρόνος να πηγαίνει. Εμένα πήγε πολύ καλά ο μήνας, ο Γενάρης. Έκανα και δύο ταξίδια εξπρές στη Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν τα λες ταξίδια αναψυχής, αλλά μόνο που μπήκα στη διαδικασία να πάω στο αεροδρόμιο, να μπω στο αεροπλάνο και αυτά, μου έφτιαξε τη διάθεση πραγματικά όλη αυτή η διαδικασία και εξελίχθηκε πάρα πολύ όμορφο μήνας. Το δεύτερο ταξίδι γύρισα χθες συγκεκριμένα. Λοιπόν, είπα να σας γυρίσω σήμερα ένα, όχι σήμερα, σήμερα και αύριο, να σας γυρίσω ένα vlog διήμερο, να σας πάρω έτσι σε δύο μέρες μαζί και όχι σε μία, και είπα να ξεκινήσω σήμερα το vlog, αφού είχα κλείσει ένα ραντεβού, να έρθω να μορφύνω λίγο το βλέμμα μου. Και τι εννοώ, παιδιά, είναι η πρώτη φορά, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, που θα κάνω lash lift. Δεν έχω ξανακάνει. Έχω κάνει το άλλο που βάζεις τις τουφίτσες, πώς λέγεται, κάπως λέγεται τώρα και δεν μου έρχεται. Τέλος πάντων, έχω κάνει αυτό κάποιες φορές. Μισό λεπτάκι, γιατί... Okay. Έχω κάνει αυτό πάλι εδώ στη Μαρία την Καματάκη. Τη Μαρία την Καματάκη την εμπιστεύω με κλειστά μάτια για να μου αγγίξει τα βλέφαρα, τις βλεφαριδές στα μάτια μου. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που εμπιστεύομαι να ασχοληθούν με ένα τόσο ευαίσθητο σημείο του προσώπου που είναι τα μάτια. Πραγματικά την εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Και ήρθα να κάνω lash lift, δεν έχω ξανακάνει ποτέ, πάρα πολύ περίεργο, αλλά και όμως δεν έχω ξανακάνει. Και είπα να σας πάρω έτσι μαζί λίγο να δείτε τη διαδικασία. Θα σας βάλω εννοείται το link της Μαρίας κάτω στην περιγραφή του βίντεο για να ρίξετε μια ματιά στον χώρο της, ο οποίος είναι υπέροχος. Η Μαρία είναι makeup artist και έχει δημιουργήσει έναν τέλειο χώρο που μπορείτε να έρθετε να ανανεωθείτε. Θα σας βάλω έτσι να δείτε κάτω τις παροχές του χώρου της. Και φύγαμε. Πάμε παρέα. Κάνω κοντινό για να δείτε το πριν. Ναι, βεβαίως. Τη βλεφαρίδα μου εδώ. Ανύπαρκτη. Και θα δούμε σε λίγο το μετά. Καθίστε λίγο να γυρίσω και εδώ που έχει πιο πολύ φως. Α, έτσι εδώ. Κοιτάξτε. Τι ωραία. Άντε, ανυπομονώ. Λοιπόν, παιδιά, κάνουμε lash lift. Θα σας κάνω εδώ. Εδώ και κοντινό. Ή θα σας κάνω μετά καλύτερα στο σπίτι, γιατί τώρα εδώ δεν φαίνεται τόσο. Δεν φαίνεται. Όχι. Καλά, είναι τέλειο το lash lift και απορώ γιατί δεν είχα κάνει τόσο καιρό. Γιατί δεν είχα κάνει, κοιτάξτε εδώ τώρα, δεν έχω μάσκαρα. Και θα είμαι έτσι για 6 εβδομάδες, παρακαλώ, το βλέπετε αυτό. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο. Σου, δεν έχουμε βάλει extension. Κάνουν φυσικό αποτέλεσμα. Δεν κάνει αυτή η θεραπεία για όλες τις βλεφαρίδες. Για τις πολύ κοντές δεν κάνει. Α, okay. Γιατί οι πολύ κοντές, αν γυρίσουν, θα φαίνονται λίγο ακόμη πιο κοντές. Α, σωστά. Κάνει όμως για τις πολύ ξανθές. Κάνει για τους άντρες που είναι προς τα κάτω. Δεν είναι μόνο μια γυναικεία θεραπεία. Okay. Αρκεί να γίνει σωστά, χωρίς να γίνει το καλουπάκι, ας πούμε, που λέμε σιλικόνη που θα βάλουμε, να έχει την καπυλότητα που πρέπει. Ούτε οι πολύ γυριστές για να χάσουν μήκος, γιατί και σε σένα, αν βάλεις ένα πάρα πολύ γυριστό, δεν θα φαινόντουσαν τόσο όρθιες, θα ήταν όπως είναι τα μαλλιά. Ναι, θα κοντένουν. Okay, κατάλαβα. Και για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι μια θεραπεία, κρίνουμε εμείς το χρόνο που χρειάζεται ανάλογα την τρίχα. Δεν κάνει για όλους, όπως όλες οι παροχές δεν κάνει για όλους. Αλλά οποιοδήποτε θέλει μπορεί να μας ζητήσει τη γνώμη μας και εμείς να το απαντήσουμε. Τέλεια. Θα σας βάλω, όπως σας είπα και πριν, τη σελίδα της Μαρίας από κάτω, να ρίξω μια ματιά. Εν τω μεταξύ, πέρα από ότι έχω τέλεια βλεφαρίδα, τώρα χαλάρωσα. Απίστευτη χαλάρωση. Θέλω να κοιμηθώ εγώ, να σα πω την αλήθεια. Οκ, μαράκι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Εν τω μεταξύ, μας όλη τη διαδρομή, μυρίζοντας αυτό το τέλειο γουράκι, αλλά ένα σαπουνάκι που μου έδωσε η Μαρία. Που μυρίζει καθαριότητα, αλλά νομίζω μυρίζει πεπόνι.
Αχ, μυρίζει εθιστικά πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάω σπίτι τώρα. Αχ, εγώ και ωραίες μου οι βλεφαριδούλες. Πάρα πολύ ωραίο το last lift. Γιατί δεν το είχα κάνει, απορώ. Ακόμα αναρωτιέμαι γιατί δεν είχα κάνει τόσο καιρό last lift. Έκανα μόνο τα εξτέ. Θυμάστε που έρχομαι στη Μαρία και έκανα τα εξτέ. Τώρα με τον Αλέξανδρο δεν μπορώ να κάνω εξτέ. Γιατί ο Αλέξανδρος θα μου το τσουρομαδίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ άμα φορά κολλιέ ή σκουλαρίκια, συνέχεια έρχεται και μου πειράζει το κουλιέ. Το κουλιέ ή τα σκουλαρίκια. Έχω επιστρέψει σπίτι με τις τελείες μου τις βλεφαρίδες, δείτε. Πριν δεν φαίνονταν βλεφαρίδα για βλεφαρίδα και δείτε τώρα πώς φαίνονται, τι ωραίες διακριτικές κομψές και ωραίες. Μου τσέβαψα κιόλα το κορίτσι εκεί πέρα που είναι στη Μαρία, που ήταν πάρα πολύ γλυκή και με χαλάρωσε πάρα πολύ. Με ηρέμησε. Με ηρέμησε πάρα πολύ. Τρόπος που μου ακουμπούσε το πρόσωπο, τα μάτια ήταν πάρα πολύ χαλαρά και ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχω ένα τρελό πονοκέφαλο, διότι εγώ όταν τελειώνει η περίοδος και αφού τελειώσει μια-δυο. Εντάξει, αγάπη μου, κάνε κι εσύ. Μια-δυο μέρες πριν, μετά. Έχω τον πόνο, έχω με τα πονοκέφαλο για 2-3 μέρες. Είμαι σε αυτή τη φάση τώρα που έχω τρελό πονοκέφαλο. Και. Με βγαλές. Εντάξει. Ο Αλέξανδρος με βγάζει φωτογραφίες. Πρέπει να πατήσει το άσπρο κουμπάκι, αγάπη μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και γύρισα σπίτι και θυμήθηκα ότι έχω αφήσει μια κουζίνα σε αυτή εδώ την κατάσταση. Και πρέπει τώρα να καθίσω λίγο να τη μαζέψω. Όπα. Έλα, γιατί. Δεν μπορώ να τη βλέπω παρόλο που έχω πονοκέφαλο. Τώρα θα πάρω το παυσιπονάκι μου και θα καθίσω να μαζέψω και θα μου περάσει. Βλέπω deal. Σας έχω πει ότι έχω με τον deal λατρεία, δεν χάνω επεισόδιο. Μόνο αν λείπω από το σπίτι δεν θα καθίσω μετά να το δω. Αλλά αν είμαι σπίτι, βλέπω deal, μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα θέλει να ανοίξει το κουτί 20 και έχει μείνει με 20.000, 10.000, 5 ευρώ και 500 ευρώ. Δεν ξέρω, μπορεί να μην σας ενδιαφέρει καν αυτό που σας λέω, αλλά νιώθω αυτό το άγχος που έχουν οι. 500 ευρώ έβγαλε, μπράβο, λοιπόν. Και θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, γιατί έχω περάσει σε ένα άλλο επίπεδο με το θέμα των παιχνιδιών του Αλέξανδρου. Δείτε τι γίνεται εδώ μέσα στο σπίτι, στο δωμάτιό του, και δεν με απασχολεί καθόλου, όταν σας λέω καθόλου. Γιατί συζήταγα μια μέρα με μία μανούλα από εσάς. Μία μανούλα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, αν με βλέπει συγγνώμη, θα ήθελα πάρα πολύ να αναφέρω το όνομά της. Αλλά μια μανούλα, μια κοπέλα η οποία έχει μεγάλα παιδιά, μεγαλύτερη ηλικία από τον Αλέξανδρο, και μου είπε: κοίτα να χαρείς τον χαμό των παιχνιδιών τώρα, γιατί τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα και φτάνουν τα παιδιά στη φάση που βγαίνουν από το σπίτι, φεύγουν για καφέ με τους φίλους του, σινεμά, το ένα το άλλο, και δεν επικρατεί πλέον αυτός ο χαμός και σου λείπει. Και έχει δίκιο και έχω χαλαρώσει από τότε που μου είπε αυτό αυτή η κοπέλα, έχω χαλαρώσει πάρα πολύ και δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο χαμός που γίνεται. Πλέον μαζεύω μια φορά κάθε βράδυ τα παιχνίδια του Αλέξανδρου, ενώ πιο πριν τα μάζευα συνέχεια. Είδατε που και εγώ σας δείχνω και σας μαθαίνω πράγματα, αλλά και εσείς με βοηθάτε σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, σας αφήνω να μαζέψω λίγο το χαμό της κουζίνας, γιατί το χαμό της κουζίνας δεν τον αντέχω. Παίρνω ένα παυσιπονάκι, άμα βρω έτσι κάτι να βράζουν ίσως. Και ξεκινάμε. Είμαι ξανά για δεύτερη μέρα, όπως σας είπα. Λοιπόν, η βλεφαρίδα είναι κάγκελο. Κοιτάξτε εδώ φαίνεται. Έπαθα σοκ που κοιτάχτηκα το πρωί στον καθρέφτη, το είχα ξεχάσει. Και είδα τη βλεφαρίδα έτσι και λέω τι ωραία. Θέλω λίγο να κάνετε πως δεν βλέπετε το χάος πίσω. Άργησα να ξυπνήσω και η αδερφή μου είναι καθοδόν, έρχεται να με πάρει για να κατέβουμε στο κέντρο να τη βοηθήσω με κάτι νέες παραλαβές. Και μόλις είδα την ώρα, έπαθα σοκ και άρχισα να ντύνομαι. Έπλυνα άρον το πρόσωπό μου, ντύθηκα και ευτυχώς έχω τη βλεφαρίδα έτοιμη. Και εχθές στο χώρο της Μαρίας βρήκα ένα πραγματικό διαμάντι που πρέπει να σας δείξω. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι αντιλιακό με SPF 30 και είναι σε μορφή πούδρας, κοιτάξτε.
Παιδιά, είναι ό,τι καλύτερότερο. Τι θες, αγάπη μου, λεφτά? Okay. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βρω αντιλιακά τα οποία δεν μου κάνουν λιπαρότητα και να τα νιώσω βαριά κλπ. Και μου το δοκίμασε χθες η Μαρία στο χώρο της και δεν ένιωθα τίποτα. Δεν ένιωθα τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό μπαίνει στην τσάντα μου και δεν ξαναβγαίνει. Θα το έχω για να ανανεώνω το αντιλιακό μου, είτε πάνω από το make-up είτε όχι. Και έτσι. Η αδερφή μου είναι μπάζο, μα εγώ δεν την αλλάζω. Είμαστε στην Εθνική Οδό και πηγαίνουμε να πάρουμε καινούργιες παραλαμβούλες. Θα σας τα δείξω μετά, κάποια από αυτά τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα θα σας βάλω το ίσο της αδερφής μου από κάτω, να μπείτε να ρίξετε μια ματιά αν θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη, να τα πω μιας που μου δίνετε ευκαιρία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, κορίτσια. Και για τα ωραία μηνύματα που γράφουν εκεί στα... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, γιατί κάποια κορίτσια έχουν πει και έχουν κάνει παραγγελίες και εκεί που είναι στις παρατηρήσεις της παραγγελίας γράφουν ευχές. Δεν γράφουν, ξέρω εγώ, χτυπήσεις του κουδουνιτάδι για αυτά. Γράφουν ευχές για την αδερφή μου και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και χαιρόμαστε που σας αρέσουν και τα ρούχα που επιλέγουμε, εννοείται. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να σας αρέσουν και τα ρούχα. Επιστρέψαμε και εδώ είναι όλες οι νέες παραλαβές. Λοιπόν, ήρθαν εννοείται και κάποιες βελουτέ που έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος με τις βελουτέ και έχετε δίκιο, γιατί ειδικά για μέσα για το σπίτι, αλλά και για κάτι γρήγορο έξω ή ακόμα και για βόλτα. Ακόμα και για βόλτα. Εγώ στο αεροδρόμιο προχθές είδα πολλά κορίτσια με βελουτέ σετ και πολύ μου άρεσε και χαίρομαι που τις φοράνε και έξω. Λοιπόν, ένα από τα σχέδια που διάλεξα εγώ είναι αυτό εδώ, το τζιν το φόρεμα, το οποίο είναι ονειρικό, είναι πανέμορφο. Και εδώ πέρα λουλουδάτα, που τα αγαπάμε τα λουλουδάτα, αν καταφέρω να βγάλω και κανένα. Εδώ πώς το έχουμε καταφέρει αυτό και τα πιάσαμε έτσι. Απίστευτο. Λοιπόν, ωραία μάξι, λουλουδάτα φορεματάκια. Και για εσάς που θέλετε έτσι τα πιο κοντούλια, καλή ώρα από εμένα που μου αρέσουν τα κοντούλια, τα φορεματάκια. Δείτε τι ωραία. Δεν είναι κοντά, θεό κοντά, είναι αυτά που μπορούμε να φορέσουμε κι εμείς. Εδώ που είμαστε λίγο πιο ψηλές, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι αυτό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο χρώμα. Και πολύ αγαπημένο επίσης αυτό εδώ. Και εδώ, κοιτάξτε τι ωραίες αυτές οι ολόσωμες. Καλά, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Και το μαύρο του είναι ωραίο, αλλά εμένα αυτό εδώ, το λαδί. Παιδιά, δείτε πόσο όμορφο είναι το ολόσωμο. Το κακό τώρα με αυτή την ιστορία είναι ότι και εγώ ξεφραγκιάζομαι λιγάκι, αλλά μου αρέσουν τόσο πολύ, τόσο πολύ. Δηλαδή τώρα, ας πούμε εδώ τα φορεματάκια, κάτι θέλω να κρατήσω. Και νομίζω πως θα πάρω αυτό εδώ μόλις θα ανεβάσει. Και στο e-shop, νομίζω αυτό εδώ θα πάρω. Κοιτάξτε τι ωραίο print. Έχουμε επιστρέψει σπίτι, έχω βάλει ένα πάρα πολύ αγαπημένη μουσική με πιάνο, την οποία και ακούω και με χαλαρώνει όταν νιώθω έτσι λίγο στρες. Μ' αρέσει πάρα πολύ στο σπίτι να βάζω να ακούμε πιάνο εδώ και τον Αλέξανδρο τον ηρεμή. Έχω συνειδητοποιήσει ότι τα βράδια βάζω μια ώρα πριν ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία ύπνου και τον βοηθάει πάρα πολύ. Μου μοιάζει αυτό το παιδί. Ελπίζω να μην ακούει ο Κονάκης τώρα. Γιατί ο Αλέξανδρος μου μοιάζει και πάρα πολύ εξωτερικά. Άμα τον δείτε θα πάθετε. Τον είδε μια κοπέλα μια μέρα που ήμασταν. Δεν θυμάμαι που ήμασταν, μια κοπέλα που εδώ που με βλέπετε στο YouTube και μου λέει «Μαρινέλη, η ομοιότητα είναι εκπληκτική» και της λέω όντως, μου το λένε όλοι ότι είμαστε ολόιδιοι και νιώθω ότι έχει πάρει και πράγματα από τις δικές μου συνήθειες ο Αλέξανδρος. Τέλος πάντων, λοιπόν, τελειώσαμε με τις παραλαβές, έχει πάρα πολύ ωραία ρούχα φέρει. Θα σας βάλω το e-shop από κάτω αν θέλετε έτσι να ρίξετε μια ματιά. Πολύ όμορφα ρούχα. Έχω διαλέξει εγώ κάποια από αυτά. Και έτσι μου αρέσει που έχω παρακολουθήσει όλο αυτό την αρχή του από τα πρώτα του βήματα μέχρι και τώρα που άνοιξε το e-shop της. Είναι έτσι περίεργα τα συναισθήματα, παρόλο που είναι της αδερφής μου, το νιώθω και εγώ έτσι πολύ, πολύ δικό μου και μου αρέσει που τη βοηθάω τέλος πάντων όσο μπορώ. Λοιπόν, είμαι εδώ πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μην... Βέβαια, μου είπατε ότι το μπούρου-μπούρου σας αρέσει, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω, εγώ νιώθω λίγο περίεργα να το παρακάνω και σας υπεραναλύω κάποια πράγματα. Έχω μαζέψει 5 πράγματα, τα οποία και μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα, κάποια τα χρησιμοποιώ πάνω από περίπου μήνα, κάποια τις τελευταίες εβδομάδες και θέλω πολύ να τα μοιραστώ μαζί σας. Νιώθω ότι είναι από αυτά τα διαμαντάκια που λέω εγώ. Αλλά πριν σας δείξω αυτά, θέλω να σας μιλήσω για κάτι
Έχω φτιάξει το ημερολόγιο του 2023 μια λίστα με πράγματα τα οποία θέλω να φτιάξω, με πράγματα τα οποία θέλω να κάνω, με πράγματα τα οποία θέλω να διορθώσω σε μένα, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία όταν φτάσουμε στην τελευταία μέρα του 2023, αν έχω σβήσει τα μισά, θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και χαρούμενη και τυχερή γι' αυτό. Μέχρι στιγμής έχω σβήσει το ένα. Κάτι είναι γι' αυτό, αλλά το έχω σβήσει. Λοιπόν, ένα από αυτά εδώ στη λίστα του 2023 είναι, θα σας φανεί πάρα πολύ περίεργο αυτό που θα σας πω και μπορεί να γελάσετε, αλλά είναι να λούζομαι λιγότερο. Το ξέρω ότι μπορεί να γελάτε αυτή τη στιγμή, κάποιες όμως θα με καταλαβαίνετε και θα καταλάβετε τι εννοώ με αυτό που θα σας πω. Εγώ δυστυχώς έχω πάρα πολύ λιπαρό τριχοτοκεφαλής, είχα και πολύ λιπαρό πρόσωπο, αλλά μετά την εγκυμοσύνη κάπως αυτό έφτιαξε και πάλι λιπαρό είναι, αλλά όχι τόσο όσο ήταν πριν μείνω έγκυος. Φέρε μου να στο φτιάξω, αγάπη μου. Αλλά με το μαλλί, παιδιά, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Κανονικά θα έπρεπε να λούζομαι καθημερινά. Από παιδί είναι αυτή η ιστορία. Είμαι από μικρή, από τότε που με θυμάμαι είναι έτσι τα μαλλιά μου. Κανονικά με τη λιπαρότητα που βγάζει το δέρμα μου, για αισθητικούς πάντα λόγους, θα έπρεπε να λούζομαι καθημερινά. Όμως, επειδή ξέρω ότι δεν κάνει καλό το συχνό λούσιμο, λουζόμαι τα τελευταία αυτά, τα πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου, που τότε που με θυμάμαι μέρα παραμέρα. Θυμάμαι όμως ότι στη σχολή που μάθαινα κομμωτική, ερχόταν και μας έκανε μάθημα μία βιοχημικός για να μας μιλήσει έτσι για διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να μάθουμε και να εκπαιδευτούμε, και προσπαθούσε με όλο της το είναι να μας κάνει να πιστέψουμε και να καταλάβουμε τους λόγους που ένα κεφάλι πρέπει να λούζεται μόνο μία φορά την εβδομάδα. Εγώ όταν τα άκουσα έπαθα σοκ. Λέω τι λέει, μία φορά την εβδομάδα να λούζομαι εγώ που στα 5 λεπτά θέλω λούσιμο και μου φαίνονταν πολύ περίεργο. Και έχω ξεκινήσει στο να το βάζω στόχο μήπως και ρυθμιστεί λίγο η λιπαρότητά μου, γιατί έχω ακούσει ότι το συχνό λούσιμο βοηθάει στο να βγαίνει περισσότερη λιπαρότητα, οπότε το έχω βάλει στόχο και γι' αυτό, μπας και ρυθμιστεί λίγο αυτή η κατάσταση, αλλά και γιατί επειδή ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει να κυκλοφορώ έτσι με περιποιημένα μαλλιά, θέλω να προσπαθήσω να κάνω θερμότητα όσο το δυνατόν λιγότερο μέσα στην εβδομάδα. Οπότε, αν εγώ λούζομαι 4 φορές την εβδομάδα, κάνω 4 φορές την εβδομάδα και ψαλίδι. Οπότε, έχω τώρα 2 εβδομάδες που είμαι στις 2 φορές την εβδομάδα. Και νιώθω πάρα πολύ καλά γι' αυτό. Οπότε θέλω από κάτω τα φώτα σας, τις απόψεις σας, τη γνώμη σας, το τι έχετε κάνει εσείς. Αν ήσασταν έτσι λιπαρές και κάπως με κάποιον τρόπο το διορθώσατε, θέλω να μου το πείτε. Θέλω να μου πείτε τα μαγικά σας, τα tips σας, προϊόν το οποίο σας έσωσε, δεν ξέρω, πείτε μου ότι είναι αυτό. Εγώ πέρα από αυτό που κάνω τώρα με τον αλούζο με 2 φορές την εβδομάδα, έχω παραγγείλει και 2 προϊόντα τα οποία είναι χωρίς θεϊκά άλατα και διάβασα ότι κάνει καλό, βοηθάει στο να μην λαδώνουν τα μαλλιά τόσο γρήγορα, αλλά επειδή δεν έχουν έρθει ακόμα, είναι κάποιες σαμπουάν της Kerastase. Βρήκα στο ντουλάπι που φυλάω κάποια πράγματα τα οποία εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή, της Μωροκανόλη το σαμπουάν, το οποίο και αυτό είναι χωρίς θεϊκά άλατα. Ξεκινάω και βλέπουμε, είμαι στη δεύτερη εβδομάδα, μωρέ μπράβο μου, και σήμερα είναι μέρα λουσίματος και δείτε και θα σας μιλήσω και θα σας πω γιατί τα μαλλιά μου είναι έτσι και δεν φαίνονται τόσο λαδά. Εγώ κανονικά τώρα είμαι τέταρτη μέρα άλουστη, θα έπρεπε να έχει φτάσει το λάδι μέχρι εδώ. Αλλά γιατί δεν έφτασε, γιατί το πρώτο προϊόν που θα σας μιλήσω, που είναι από τα αγαπημένα, είναι ένα dry shampoo. Είναι από τα 5 προϊόντα που σας είπα ότι θα σας μιλήσω. Λοιπόν, το χρησιμοποιώ τις τελευταίες εβδομάδες και με έχει σώσει. Είναι της Aveda το dry shampoo. Κάνει τέλεια δουλειά. Τέλεια δουλειά. Δεν με πιάνει φαγούρα, κάτι πολύ σημαντικό. Δεν νιώθω τα μαλλιά μου βαριά και απορροφάει τη λιπαρότητα. Το μόνο αρνητικό του για μένα είναι η τιμή, είναι λίγο τσιμπημένη. Αλλά και η συσκευασία η οποία. Βλέπετε το γυρνάς, ανοίγει εδώ το στόμιο, καθίστε γιατί έτσι και κάνεις έτσι και βάζεις την πούδρα, τέλος πάντων το προϊόν που έχει μέσα στα μαλλιά σου. Πάντως αξίζει για όσες θέλετε να βρείτε ένα καλό dry shampoo, σας το προτείνω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα πάμε σε άλλο ένα προϊόν το οποίο και αυτό το χρησιμοποιώ εδώ και λίγες ημέρες, αλλά πραγματικά είναι από τα καλύτερα κεράκια για τα φρύδια, τέλος πάντων θα το πω. Να δείτε λίγο το πινελάκι θέλω. Και το προϊόν ποιο είναι. Λοιπόν, να το πινελάκι του. Σήμερα έχω βάλει στα φρύδια μου το πρωί πριν φύγω και κοιτάξτε πόσο εύκολα μπορείς να ακουμπήσεις τα φρύδια, γιατί δεν τα κοκαλώνει. Δεν είναι από αυτά τα προϊόντα τα οποία κοκαλώνουν τα φρύδια και δεν κουνιούνται και τα νιώθεις εδώ πέρα σαν να έχεις βάλει κόλλα.
Πάρα πολύ ωραίο και τα κρατάει και σταθερά. Βέβαια τα φρύδια μου εμένα τώρα θέλουν φτιάξιμο, ούτε κοιτάτε. Πρέπει να τα φτιάξω. Πολύ ωραίο προϊόν, αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία. Πραγματικά είναι από τα πιο ωραία που έχω. Το πιο ωραίο βασικά, όχι από τα πιο ωραία. Είναι το μοναδικό που δεν το νιώθω αυτή τη στιγμή. Το φοράω από το πρωί και δεν το νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή το νιώθει. Και δέστε να σα δείξω λίγο και στη χρήση εδώ. Τώρα, ας πούμε, νιώθω λίγο υγρό το φρύδι μου. Και σε λίγο θα. Δεν νιώθω αυτή την αίσθηση τη κόλλα που κάνουν κάποια προϊόντα τα οποία νιώθεις το φρύδι σου κοκαλωμένο. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα θα σας μιλήσω για άλλο ένα προϊόν το οποίο εγώ, όταν κάποιος μου φέρνει δώρο ένα άρωμα, αν δεν το έχω ξαναμυρίσει, γιατί είμαι πολύ περίεργη με τα αρώματα, θα το πάρω, θα πάω στο κατάστημα από το οποίο μου το πήρανε, θα το μυρίσω και αν μου αρέσει θα το κρατήσω. Αν δεν μου αρέσει, θα το αλλάξω και θα πάρω κλασικά το Dolce & Gabbana Light Blue, το οποίο είναι το αγαπημένο μου άρωμα χειμώνα, άνοιξη, χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Πραγματικά το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το άρωμα. Όμως, η Νονά του Κανάκη μου έφερε δώρο το Gucci Flora για τις γιορτές και χωρίς δεύτερη σκέψη το άνοιξα. Κάτι το οποίο εγώ δεν κάνω ποτέ, αλλά η Νονά του Κανάκη έχει τόσο ωραίο γούστο που ήμουν σίγουρη το άρωμα θα μου αρέσει και πραγματικά έπεσα μέσα. Δεν ξέρω αν το έχετε μυρίσει, αν δεν το έχετε μυρίσει, αν περάσετε έξω από κάποιο κατάστημα που πουλάει αρώματα, μπείτε να το δειγματιστείτε. Αυτό το χρώμα, όχι το ροζ δεν ξέρω, δεν το έχω μυρίσει. Είναι σαν να έχουν κλείσει όλη την άνοιξη εδώ μέσα. Είναι ένα άρωμα το οποίο εγώ θα φοράω από τις μέρες που αρχίζει να δροσίζει μέχρι και τις μέρες που θα σταματήσει η δροσία και θα αρχίσουν οι πιο ζεστές μέρες. Το καλοκαίρι δεν θα το προτιμήσω, σίγουρα δεν θα μπορέσω να το φορέσω εγώ που είμαι περίεργη στα αρώματα, αλλά γενικότερα, έλα αγάπη μου, αυτούς τους μήνες τους πιο δροσερούς και τώρα χειμώνα, εγώ με μεγάλη μου χαρά και αγάπη το έχω λατρέψει. Και μου έχουν κάνει και πολλά κοπλιμέντα, να ξέρετε. Πάμε τώρα στο πρώτο τελευταίο, το οποίο είναι από την εταιρεία Kenzoki και είναι μία κρέμα σώματος, την οποία δείτε και τη χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ λίγο καιρό. Την έχω σχεδόν τελειώσει. Θα την βρείτε σε Sephora. Μπήκα τώρα για να βεβαιωθώ ότι έχει μέσα έλαιος λωτού και να σας το μεταφέρω και είδα ότι την έχει σε έκπτωση, οπότε τώρα μόλις τελειώσω θα μπορώ να την παραγγείλω. Παιδιά, το άρωμά της είναι υπέροχο και πέρα από το άρωμα, αυτό που... Έλα, θέλει να μυρίσει και ο Αλέξανδρος, για μυρίσε. Αχ, σ' αρέσει. Κάνω. Και πέρα από... Καλό, ορίστε. Αχ, του αρέσει. Ενυδατώνει το δέρμα πάρα πολύ και εγώ εντωμεταξύ στο πρόσωπο και στο τρεχωτό είμαι λιπαρή. Από το λαιμό και κάτω δεν είμαι καθόλου λιπαρή, ίσα ίσα που υπάρχει ξηροδερμία, full. Και με βοηθάει πάρα πολύ, είναι πολύ ενυδατική. Και πάμε τώρα στο τελευταίο πάρα πολύ αγαπημένο προϊόν, το οποίο είναι από Gisou το Lip Oil. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, πολύ ενυδατικό και νομίζω ότι θα μου κρατήσει και πολύ καιρό. Το χρησιμοποιώ τώρα εδώ και 1,5 μήνα. Δείτε που έχει φτάσει και το χρησιμοποιώ και πρωί και βράδυ, γιατί αφήνει πάνω στο πινελάκι πολύ προϊόν και δεν χρειάζεται. Εγώ φανταστείτε, κοιτάξτε πόσο καλά αφαιρώ το προϊόν πάνω από το πινελάκι και μετά βάζω. Έλα αγάπη μου. Θες να μυρίσεις και αυτό? Αυτό. Εντάξει. Μέλι μυρίζει. Λογικό. Πάρα πολύ ωραίο. Αν σας δοθεί η ευκαιρία να το παραγγείλετε ποτέ ή αν βρεθείτε κάπου στο εξωτερικό που έχουν εγγύσου, πάρτε το, γιατί έχω την εντύπωση ότι σε φορά της Ελλάδας δεν έχει έρθει ακόμα. Έχουν έρθει ορισμένα προϊόντα και αυτό την τελευταία φορά τουλάχιστον που εγώ είχα κοιτάξει δεν υπήρχε. Πολύ ενυδατικό, πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω παρατηρήσει τον τελευταίο 1,5. Τι ου, δεν σ' άρεσε τώρα πως μυρίζει? Εντάξει αγάπη μου, δεν πειράζει. Τώρα δεν του άρεσε. Τέλος πάντων, τον τελευταίο 1,5 μήνα που το χρησιμοποιώ δεν έχω παρατηρήσει καθόλου ξηρότητα στα χείλη. Αυτά από εμένα, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσω τώρα την κάμερα και θέλω να καθίσω 5 λεπτά να ακούω μόνο μουσική. Εδώ αγκαλίτσα με τον Αλέξανδρο και να χαζεύουμε έξω τα συννεφάκια, γιατί είναι μια αρκετά συννεφιασμένη μέρα. Θέλεις τα συννεφάκια στον ουρανό? Ναι. Πού είναι τα συννεφάκια στον ουρανό? Εκεί. Εκεί είναι? Ναι. Ναι. Οπότε αυτά από εμάς, σας αφήνουμε, ελπίζουμε να σας κρατήσαμε ωραία παρέα και σε αυτό το vlog, θα πες Αλέξανδρε, και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Ένας επίσης από τους στόχους μου είναι να ανεβάζω 2 φορές την εβδομάδα βίντεο, θα το κάνω κάποια στιγμή, θα το καταφέρω. Απλά τώρα ακόμα δεν έχω βρει τα πατήματά μου, μετά τις γιορτές ακόμα δεν έχω μπει σε μια σειρά.
έτυχαν και τα ταξίδια στη Θεσσαλονίκη, οπότε με βγάλαν και αυτά λίγο. Αλέξανδρε, θα πέσουμε εκτός προγράμματος. Αλλά θα μπω σε μια σειρά και όλα θα γίνουν. Ναι. Και έχουμε να δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λίγια. Θα τα δούμε μαζί. Εντάξει, θα πει γεια σα. Γεια. Γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτά τα μάγουλα. Είναι τα πιο όμορφα μάγουλα όλου του κόσμου. Κάτσε να δώσω για ένα φυλάκι στο μαγουλό σου. Μου ζητάει φυλάκι. Σ' αρέσουν τα φιλιά μου. Ναι. Θα μου δώσεις και εσύ ένα φιλί. Για δώσ' μου ένα φιλάκι. Μαμά, μπαμ, μπαμ. Δώσ' μου ένα φιλάκι, αλλιώς θα σε αφήσω να φύγεις. Μπαμ. Απ' τα καλά τα φιλάκια, όχι αυτά τα χαζουλικά. Απ' τα καλά τα φιλάκια, για δώσ' μου τα μεγάλα.